Άλλος κόσμος, ας μας γράψει στο chat. Συνένα, ωραία. Καλά. Ωραιότατα, βλέπω αρκετός κόσμος έχει παραδώσει. Πόσοι δεν έχουν παραδώσει από αυτούς που είναι εδώ σήμερα. Από εδώ και πέρα, όσοι δεν έχουν, ας γράψουν λίγο. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει παραδώσει από τον κόσμο που έχουμε εδώ. Ωραία, οπότε μου λέτε η πρώτη ήταν η πιο δύσκολη. Βλέπω 1-2 άτομα δεν έχουν παραδώσει ακόμα. Και συμφωνεί αρκετός κόσμος ότι η πρώτη άσκηση ήταν η πιο δύσκολη. Και εσείς είναι πολύ πιο δύσκολα. Ωραία, εντάξει, χαίρομαι. Χαίρομαι να μην είμαστε πιο δύσκολοι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να μαθαίνουμε αυτά που θέλουμε. Ωραία, δεν ξέρω γιατί η πρώτη άσκηση να ήταν πραγματικά η πιο δύσκολη. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερης δυσκολίας. Τώρα μου λέγατε ότι είναι η δεύτερη, που έχει να μάθουμε και κάποια καινούργια πράγματα από εργαλεία, θα το πίστευα λίγο παραπάνω, αλλά οκ. Okay. Άμα μου λέτε ότι η πρώτη είχε αρκετή δουλειά. Και από γραμμές κώδικα πάντως, η πρώτη έβγαινε σχετικά εύκολα. Ναι, ίσως επειδή υπήρχε το Java Cup που έπρεπε να το μάθετε λιγάκι, είχε κάτι αρκετά σημαντικό. Ωραία. Έχουμε άλλα σχόλια, ερωτήσεις, οτιδήποτε πριν ξεκινήσουμε. Οι βαθμοί της δεύτερης αν αργούν, δεν ξέρω. Δεν θα αργήσουν πάρα πολύ, αλλά απ' την άλλη δεν νομίζω ότι σας επηρεάζει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Παντελή, που έχεις ερώτηση. Γεια σας, ακούγομαι έτσι. Ναι, ναι. Έχει βγει τώρα μια ανακοίνωση από το τμήμα σχετικά με εναλλακτικό τρόπο εξέτασης που οι υποψήφοι θα πρέπει να στείλουν κάποια δικαιολογητικά. Στο μάθημα των μεταγλωτιστών γνωρίζουμε από τώρα ποιος είναι αυτός ο εναλλακτικός τρόπος. Αν ναι, γνωρίζουμε αν θα ακολουθεί κοινή γραμμή σε άλλα μαθήματα ή θα είναι τελείως στη θέση του καθηγητή. Σε κάποιο βαθμό είναι στην ευχαίρεια του καθηγητή. Ο εναλλακτικός τρόπος θα είναι προφορική εξέταση εξ αποστάσεως και είναι αυτό για ανθρώπους οι οποίοι τεκμηριώνουν ότι ανήκουν σε επαφή ομάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία νομίζω θα. Όχι, νομίζω. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών θα έχουν την κανονική εξέταση με κάποιες αποστάσεις φυσικά, αλλά την κανονική γραπτή εξέταση. Μάλιστα, ευχαριστώ. Αλλά ναι, η εναλλακτική, το οποίο και αυτό νομίζω ενιαίο θα είναι στα περισσότερα μαθήματα, η εναλλακτική εξέταση είναι προφορική εξ αποστάσεως, όπου είναι ο καθηγητής τουλάχιστον άλλος ένας που παρακολουθεί ως δεν ξέρω τι. Δεύτερος εκτεταστής μάρτυρας, χωρίς καμία εγγραφή, αναμένεται ότι θα είναι αρκετά δύσκολη η προφορική εξέταση. Δηλαδή δεν το κάνει κανείς από προτίμηση, το κάνει εξ ανάγκης. Αυτό. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα που έχω δει εγώ, νομίζω ότι μας έχει στις 29 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον, θα βγάλω μια ανακοίνωση και στο πιάτσα αυτή τη εβδομάδα, γιατί μέχρι το τέλος της εβδομάδας πρέπει να δώσουμε αριθμούς φοιτητών. Μέχρι τώρα προβλέπουμε γύρω στα 82 άτομα να έρθουν σε γραπτή εξέταση. Βέβαια, από τους 82 σας που δίνετε, που έχετε δώσει τις εργασίες ή που περιμένουμε να δώσουν και την Τρίτη, νομίζω ότι αρκετός κόσμος θα ίσως προτιμήσει να έρθει Σεπτέμβριο, οπότε τελικά μπορεί να είμαστε 70-75. Οπότε αυτό θα ήθελα να εξακριβώσω αυτή τη βδομάδα, γιατί ανάλογα θα κλείσουμε και τις αντίστοιχες αίθουσες. Παράδειγμα, στο αμφιθέατρο που είναι 250 θέσεων, μπορούν να εξεταστούν μέχρι 48 άτομα. Οπότε είναι λίγο σφιχτές οι προθεσμίες. Και η εξέταση θα είναι της μιας μισής ώρας.
Ελπίζω τα κάλυψα όλα. Υπάρχει κάτι άλλο? Λίγο κακό αυτό το 8,5, συμφωνώ απόλυτα. Χειρότερο απ' όλα, απ' όλους για μένα. Επιλογές από σλότς εξέτασης, όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Κάποιοι αναγκαστικά λόγω προγράμματος καθαρισμού αιθουσών δεν θα ξεκινήσουν ακριβώς στις 8,5, θα ξεκινήσουν σε 9, μισή ώρα αργότερα. Αλλά αυτό είναι και η μόνη διαφορά. Δηλαδή, πρώτη που θα τοποθετήσουμε τα πρώτα 48 άτομα θα ξεκινήσουν στο αμφιθέατρο 8,5 και μετά άλλα, δεν ξέρω πόσα είναι, 16 άτομα νομίζω στην Α2 και άλλα 16 στην Α1, κάτι τέτοιο. Που Α2 και Α1 θα ξεκινήσουν μισή ώρα αργότερα ή μάλλον δεν θα έχουν καθαριστεί στις 8,5 ακόμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αλλά αυτό είναι το μόνο slot. Δεν υπάρχουν επιλογές άλλες, όχι. Κάτι άλλο? Θα ξέρουμε. Δεν υπάρχει βάρδια. Μία βάρδια θα είναι. Μία βάρδια θα είναι το πρωί. Η ώρα θα είναι 8,5 με 10,5. Τώρα το αν θα αρχίσει 8,5, θα αρχίσει 9, αυτό παίζει. Αν θέλετε μπορώ να το κοιτάξω ξανά, να είμαι σίγουρος για το τι ακριβώς προβλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω είναι έτσι που σας τα είπα. Θα το κοιτάξω στο διάλειμμα να είμαι σίγουρος. Αλλά εκτός εξαίρεσης, μιλάμε για τότε, για 29 Σεπτέμβρη, με αυτό το πρόγραμμα. Κάτι άλλο? Όπως φτάνετε θα μπαίνετε. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα υπάρχει κάποιος κόσμος που θα λέει έχουμε θέσεις στο αμφιθέατρο, οι πρώτοι που θα μπουν στο αμφιθέατρο, σε μεγάλες αποστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, αφού είπαμε θα είναι μόνο 48 άτομα. Οι υπόλοιποι, η επόμενη φουρνιά θα μπει στην Α2, Α1. Δεν νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε μισή ώρα διαφορά του αμφιθέατρου με την Α2, Α1, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε διαφορά ενός τετάρτου στην εκκίνηση της εξέτασης στο αμφιθέατρο έναντι Α2, Α1. Και φυσικά, αν δεν είμαστε πολλοί, μπορεί να είναι μόνο αμφιθέατρο Α2, όχι Α1. Καλυφθήκαμε. Ωραία. Όλα αυτά νομίζω ότι οριστικοποιούνται μέχρι το τέλος της εβδομάδας, έτσι κι αλλιώς την επόμενη εβδομάδα θα σας ανακοινωθούν και επισήμως, αφού οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες. Ωραία. Άλλες ερωτήσεις για το μάθημα ή οτιδήποτε άλλο? Παντελή, έχεις ακόμα το χέρι ψηλά κατά λάθος ή επιθέσεις? Κατά λάθος. Ωραία. Υπάρχει κάτι που δεν απάντησα? Φαίνεται όχι. Υπάρχει κάτι που δεν ρωτήσατε ακόμα? Φαίνεται όχι. Πολύ ωραία. Άρα μπορούμε νομίζω να ξεκινήσουμε. Την εγγραφή την ξεκίνησα. Την εγγραφή την ξεκίνησα. Share βλέπετε την οθόνη. Η ύλη είναι ό,τι έχετε κάνει και θα κάνετε. Ναι. Η ύλη είναι τα πάντα όλα. Βασικά, θεωρώ ότι είναι από τα μαθήματα που δεν διαβάζετε βιβλίο, διαβάζετε τις διαφάνειες. Ό,τι στις διαφάνειες δεν είναι απολύτως σαφές, τότε μπορεί να κοιτάξει κανείς κάποιο βιβλίο. Απ' την άλλη, έχουμε και βίντεο, το οποίο ίσως να είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς πράγματα που δεν είναι σαφείς στις διαφάνειες. Λοιπόν, ωραία. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, είχαμε σχεδόν τελειώσει, όχι σχεδόν τελειώσει, είχαμε τελειώσει το βασικό όγκο πλην δύο αλγορίθμων για τη δέσμευση των καταχωρητών. Σήμερα λοιπόν θα ολοκληρώσουμε την ενότητα της δέσμευσης των καταχωρητών και ίσως πάμε και ακόμα πιο πέρα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα και όπως είπαμε είναι η τελευταία σοβαρή ενότητα. Η επόμενη μας ενότητα που είναι η παραγωγή τελικού κώδικα είναι σε κάποιο βαθμό εγκυκλοπαιδική. Δεν έχει αλγορίθμους ή κάτι τέτοιο, έχει να μάθετε κάποια πράγματα εγκυκλοπαιδικά, δεν είναι ότι δεν είναι εξετάσιμα και αυτά, αλλά πιο χαλαρά. Και ταυτόχρονα θέλουμε να κλείσουμε και το εξάμεινο, να συζητήσουμε λίγο για τη μορφή του διαγωνίσματος, γιατί έστω και μια μισή ώρα διαγώνισμα είναι αρκετά σοβαρό. Το διαγώνισμα προφανώς εξετάζει διαφορετικές δεξιότητες από ό,τι οι εργασίες. Οι εργασίες σας δίνουν μια πρακτική άποψη του τι κάνει ένας μεταγλωτιστής και πώς το υποστηρίζουμε.
και του πώς ορίζεται μια γλώσσα με αυστηρό τρόπο, και νομίζω ότι αυτό είναι από τα βασικά πράγματα που μάθατε σε αυτό το μάθημα. Το τι ακριβώς συμβαίνει στην εκτέλεση μιας αντικειμενοστρεφούς γλώσσας. Την υλοποιήσατε την εκτέλεση αυτή. Τι κάνει το type system, τι κάνει το σύστημα τύπων, τι λάθη πιάνει. Όλα αυτά. Αλλά το διαγώνισμα έχει θεωρία. Το διαγώνισμα έχει αλγορίθμους, έχει κάποια κατανόηση η οποία είναι λίγο πιο συστηματική. Οπότε θέλουμε να δούμε και αυτή την πλευρά. Οπότε σήμερα θα συνεχίσω με τη δέσμευση καταχωρητών. Την τελευταία φορά είχαμε φτάσει να συζητήσουμε τον αλγόριθμο του Chaitin, ο οποίος είχαμε πει είναι κάτι το αρκετά έξυπνο. Είναι ο θεμελιώδης τρόπος, ένας από τους πολλούς, αλλά ο πρώτος και ο πιο γνωστός, με τον οποίο η δέσμευση καταχωρητών γίνεται reduce, πώς θα το πούμε, τέλος πάντων, αναλύεται σε πρόβλημα χρωματισμού γράφων, ανάγεται σε πρόβλημα χρωματισμού γράφων. Το πρόβλημα χρωματισμού γράφων δεν είναι ότι από μόνο του είναι εύκολα επιλύσιμο, αλλά μας δίνει τουλάχιστον ένα συστηματικό πλαίσιο να μπορούμε να σκεφτούμε και να μετά φτιάχνουμε προσεγγιστικούς αλγορίθμους. Και στην ουσία ο αλγόριθμος του Chaitin δεν είναι αλγόριθμος για δέσμευση καταχωρητών, είναι προσεγγιστικός αλγόριθμος, είναι ευριστικός αλγόριθμος για χρωματισμό γράφων. Τι έλεγε λοιπόν ο αλγόριθμος του Chaitin? Βασιζόταν στην παρατήρηση ότι κάθε κόμβος με λιγότερους από κάπα γείτονες, όπου κάπα είναι τα διαθέσιμα χρώματα που έχω για το χρωματισμό ενός γράφου, κάθε κόμβος τέτοιος λοιπόν, με λιγότερους από κάπα γείτονες, λιγότερους σημαίνει αυστηρά λιγότερους, όχι κάπα, κάπα μειον ένα το πολύ, κάθε τέτοιος κόμβος είναι σίγουρα χρωματίσιμος, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν όλοι οι άλλοι. Όλο το άλλο γράφημα, όλος ο άλλος γράφος μπορεί να έχει ό,τι χρώματα θέλει, όποια επιλογή και να κάνουμε οπουδήποτε αλλού, αυτός ο κόμβος δεν πρόκειται να μας κάνει χαλάστη. Πάντα θα μπορώ να τον χρωματίσω. Οπότε η ιδέα του αλγορίθμου, όπως θυμάστε, ήταν όταν βρούμε τέτοιους κόμβους, τους αφαιρούμε και με αυτόν τον τρόπο απλοποιούμε συνεχώς το γράφο. Και όταν το δούμε σε μορφή αλγορίθμου, έχει τρία βήματα και τα ξαναπαρουσιάζω αυτά γιατί ο ερχόμενος αλγορίθμος που θα δούμε αλλάζει κάποια από αυτά τα βήματα, ο αλγορίθμος Chaitin Bridge που θα δούμε πρώτον σήμερα. Αλλά τα τρία μας βήματα είναι, όσο υπάρχουν κόμβοι με λιγότερους από κάπα γείτονες, τους παίρνουμε και τους βάζουμε σε μια στίβα, αφαιρώντας τους από το γράφο. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρούνται και όλες οι ακμές τους, των κόμβων αυτών, που χαμηλώνει το βαθμό όλων των γειτόνων του κόμβου N. Και εάν δεν καταφέρω να σημειώσω πρόοδο με το βήμα 1, αν όλοι οι κόμβοι έχουν τουλάχιστον κάπα γείτονες, τότε διαλέγω κάποιον κόμβο και είδαμε με τι ευριστικές διαλέγουμε κόμβο για να κάνουμε spin. Διαλέγω εγώ κάποιο κόμβο και τον αφαιρώ από το γράφο κάνοντας spin τις αντίστοιχες μεταβλητές ή webs, όπως έχουμε πει σε περίπτωση whole program register allocation, global register allocation, συγγνώμη, πιο σωστά. Αλλά ας το σκεφτούμε εμείς ως μεταβλητές όλους τους κόμβους αυτού του γράφου, προσωρινές μεταβλητές. Αφαιρούμε λοιπόν τον κόμβο που αντιστοιχεί στη μεταβλητή που θέλουμε να κάνουμε spill στο stack και έτσι απλοποιείται ο γράφος με το βήμα 2 και ξαναπηγαίνουμε είτε στο βήμα 1 είτε στο βήμα 2 ανάλογα με το αν υπάρχουν και άλλοι κόμβοι πλέον που έχουν λιγότερους από κάπα γείτονες. Όταν τελειώσω όλο αυτό, έχουν φύγει όλοι οι κόμβοι είτε με spill είτε μπαίνοντας στη στίβα μου, τους βγάζω από τη στίβα με αντίστροφη σειρά και τους χρωματίζω, όπου η στρατηγική χρωματισμού είναι πολύ απλή. Παίρνω το μικρότερο χρώμα που δεν χρησιμοποιείται από κάποιο γείτονα. Τώρα, σήμερα σας τα είπα με ανάποδη σειρά από ότι την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε κατευθείαν το παράδειγμα. Και το παράδειγμα είναι το πιο περιγραφικό, το πιο επεξηγηματικό εδώ πέρα. Συγκεκριμένα, στο παράδειγμα αυτό εδώ πέρα, εάν θέλω να χρωματίσω αυτό εδώ το γράφο, αυτό εδώ το γράφο παρεμβολής με τρία χρώματα, είναι αρκετά εύκολο με τον αλγόριθμο του Chaitin. Πώς ακριβώς? Αν ξεκινήσω από την κορυφή 1, από τον κόμβο 1, που έχει λιγότερους από τρεις γείτονες, τότε τον κόμβο 1 τον βάζω σε στίβα, απλοποιώ το γράφο, πλέον και ο κόμβος 2 και ο κόμβος 3 έχουν λιγότερους από τρεις γείτονες. Πριν δεν είχαν, γιατί είχαν και τον 1. Μετά την απλοποίηση μπορώ πλέον να ξέρω σίγουρα ότι μπορώ να χρωματίσω ή τον 2 ή τον 3.
διαλέγω ας πούμε τον 2, τον βάζω στη στίβα, δεν πρόκειται να μου παρουσιάσει πρόβλημα όπως και αν είναι ο 2, δεν με νοιάζει τι χρώμα θα του δώσω, θα το αποφασίσω αυτό στο τέλος. Απλοποιείται ακόμα περισσότερο ο γράφος και πλέον αυτός εδώ ο γράφος σίγουρα χρωματίζεται με 3 χρώματα, αλλά συνεχίζουμε την επεξεργασία με τον αλγόριθμο του Chaitin. Διαλέγω οποιαδήποτε κορυφή έχει βαθμό λιγότερο από 2, το 4 π.χ., κορυφή 4 π.χ. Μπαίνει η κορυφή, κορυφή και κόμβος είναι το ίδιο πράγμα, απλά χρησιμοποιώ το συνώνυμο της, της θεωρίας γράφων που χρησιμοποιούμε στα ελληνικά συνήθως. Βγάζω τον κόμβο 4, μπαίνει στη στίβα μου, αντίστοιχα βγάζω τον κόμβο 3 ή 5 και πλέον έχω τελειώσει, ξέρω ότι σίγουρα είναι χρωματίσιμος ο γράφος και του δίνω πραγματικά χρώματα με αντίστροφη σειρά. Για το 5 διαλέγω ό,τι χρώμα να είναι, για το 3 ό,τι χρώμα να είναι που να μην το έχει κάποιος γείτονας την τωρινή κατάσταση, ροζ για παράδειγμα εδώ, για το 4 αντίστοιχα, ό,τι χρώμα να είναι να μην το έχει κάποιος γείτονας, ήδη εδώ πέρα χρωματίσαμε με τα 3 διαφορετικά χρώματα. Για το 2 στη συνέχεια θα έχω γείτονες τον 4 και τον 5, και τον 5. Υποχρεωτικά θα μπει αυτό το, δεν ξέρω πώς το λένε το χρώμα, ροζ ας το πούμε, εδώ πάνω. Και στο τέλος ο κόμβος 1, η μόνη μου υποχρέωση να έχει διαφορετικό χρώμα από τον 2 και τον 3 που είναι οι γείτονές του. Άρα διαλέγω είτε κίτρινο είτε μοβ και καταλήγω σε αυτό το χρωματισμό. Είναι ένας από πιθανούς χρωματισμούς. Λοιπόν, υπάρχει ερώτηση από το Θόδωρη. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα πως αν γίνει speed με τον τρόπο που ξαναγράφουμε τον κώδικα, ξαναυπολογίζουμε από την αρχή. Αυτό σημαίνει πως ο αλγόριθμος θα τερματίσει και θα ξαναυπολογίσουμε webs. Όχι, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, το αν έχω webs εν πρώτης εξαρτάται από το αν κάνω global register allocation ή local. Αν κάνω global register allocation με webs, που είναι η πιο προχωρημένη τεχνική, γιατί μπορώ να κάνω και global register allocation με linearization των basic blocks, να βάλω όλα τα basic blocks γραμμικά. Αν έχω webs, το έχω αποφασίσει από την αρχή, έχω βγάλει τον γράφο παρεμβολής με βάση τα webs. Δεν ξαναυπολογίζονται τα webs. Τα webs εδώ πέρα, οι ιστοί, έχουν να κάνουν με εγγενή στοιχεία του προγράμματος, όχι με το πόσα, με τι χρωματισμό έχω δώσει εγώ. Αυτό έχει να κάνει με τι πραγματικά παρεμβάλλεται με τι άλλο. Έχω βγάλει λοιπόν το γράφο παρεμβολής, μια και καλή. Αφού έχω βγάλει το γράφο παρεμβολής, μια και καλή, ο αλγόριθμος του Chaitin μας δίνει έναν τρόπο να τον χρωματίσουμε. Αν σε κάποια φάση ο αλγόριθμος δεν μπορεί να χρωματίσει κάτι, τότε αφαιρούμε τον αντίστοιχο κόμβο. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει ο γράφος ότι ξαναυπολογίζει ο webs. Αυτόν αφαιρώ από το γράφο. Κάνω spill τη μεταβλητή, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο web, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια και μιλάμε για webs, απλοποιώντας αντίστοιχα το γράφο. Και συνεχίζω. Αλλά τα webs δεν τα ξαναυπολογίζω. Ήταν εξ αρχής ο υπολογισμός. Μας έδωσαν μια πρώτη μορφή του γράφου παρεμβολής και από εκεί και πέρα εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποιες απλοποιήσεις. Ελπίζω να σε κάλυψα. Ρωτάει ο Τιμόθεος, από τη στιγμή που αυτή η διαδικασία γίνεται μία φορά στο compilation, γιατί δεν τρώμε το call στο στις βέλτιστες λύσεις για ένα πιο γρήγορο πρόγραμμα. Μα το τρώμε. Το τρώμε. Δηλαδή, και μόνο η προσπάθεια για χρωματισμό γράφων αντικατοπτρίζει ότι ο συγγραφέας του compiler έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να κάνει σχεδόν βέλτιστη λύση. Τώρα, η βέλτιστη λύση, αν έχει εκθετική πολυπλοκότητα, δεν σημαίνει ότι είναι εφικτή. Δηλαδή, αν έχουμε πραγματικά κάτι που πρέπει να χρωματίσουμε, που μπορεί να χρωματίζεται με 4 καταχωρητές και έχει 70 τοπικές μεταβλητές, δεν σημαίνει ότι η βέλτιστη λύση ότι θα κάνει 5 λεπτά. Η βέλτιστη λύση μπορεί να κάνει 5 εκατομμύρια χρόνια. Άρα, οτιδήποτε είναι εκθετικής πολυπλοκότητας, δεν το παίρνουμε έτσι αψήφιστα να πούμε ότι θα πάρουμε τη βέλτιστη λύση. Αλλά την πρακτικά βέλτιστη λύση, δηλαδή κάτι το οποίο είναι αρκετά κοντά στο μαθηματικό τέλειο, ναι, αυτό παίρνουμε κάθε φορά που χρησιμοποιούμε αλγόριθμους χρωματισμού γράφου για δέσμευση καταχωρητών. Σε περιπτώσεις που μας νοιάζει είτε το compilation cost, είτε η ταχύτητα του compilation, της μεταγλώτησης, είτε έχουμε άφθονους καταχωρητές, όπως σε περιβάλλοντα risk, συνήθως δεν θα κάνουμε καν χρωματισμό γράφου. Θα
κάνουμε ένα αλγόριθμο, τον οποίο θα τον δούμε σε λίγο. Και μόνο που προσπαθούμε για χρωματισμό γράφο, δείχνει ότι μας νοιάζει το βέλτιστο. Απλά το μαθηματικά βέλτιστο μπορεί να είναι ανέφικτο, να το αποδείξουμε. Καλυφθήκαμε και οι δύο με τις ερωτήσεις. Ναι, πολύ ωραία. Αυτός ήταν λοιπόν ο αλγόριθμος του Chaikin. Ο πιο γνωστός αλγόριθμος δέσμευσης καταχωρητών, χρησιμοποιώντας χρωματισμό γράφων σαν τη βασική του έννοια. Και όπως είπαμε, δεν είναι καν αλγόριθμος δέσμευσης καταχωρητών. Είναι αλγόριθμος χρωματισμού γράφων, βασικά. Απλά δεν βρίσκει την τέλεια λύση πάντα, γιατί αν έβρισκε την τέλεια λύση, θα ήταν εκθετικής πολυπλοκότητας. Και εδώ πέρα έχουμε κάτι το οποίο είναι σχετικά γρήγορο και αποτελεσματικό. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται λίγο καλύτερα. Αυτό που μπορεί να γίνει εδώ πέρα είναι το εξής. Είναι η ιδέα που λέγεται optimistic coloring, δηλαδή να είμαι αισιόδοξος στο χρωματισμό. Η ιδέα αυτή λέει το εξής. Πρώτα απ' όλα, πρώτη παρατήρηση, ότι μπορεί ο γράφος μου να είναι κάπα χρωματίσιμος, παρόλο που όλοι οι κόμβοι έχουν κάπα γείτονες. Και κλασικό παράδειγμα είναι κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα όλοι οι κόμβοι έχουν δύο γείτονες, οπότε ο αλγόριθμος του Chaikin δεν θα μπορούσε να φέρει, να σημειώσει οποιαδήποτε πρόοδο εδώ, θα έκανε spill κάποιο κόμβο, αλλά ο γράφος είναι χρωματίσιμος. Όπως είπαμε, είναι αλγόριθμος ο οποίος δεν δίνει εγγυημένα τη βέλτιστη λύση. Πώς θα μπορούσαμε αυτό να το εκμεταλλευτούμε? Και πάμε λίγο πίσω για να σας το δείξω πρώτα στα βήματα και μετά τον πραγματικό αλγόριθμο. Ο τρόπος που θα το εκμεταλλευτούμε είναι ο εξής. Αντί να αποτύχω εδώ πέρα και να αποφασίσω το spill εδώ πέρα, θα πω ας αποτύχω στο βήμα 3. Δηλαδή εδώ πέρα, ακόμα κι αν δεν είμαι σίγουρος ότι είναι χρωματίσιμος κάποιος κόμβος, ας πάρω ένα κόμβο και ας τον βάλω στη στίβα μου. Ποιος ξέρει, όταν πάω να τον βγάλω από τη στίβα, ναι μεν θα έχει κάπα γείτονες, αλλά μπορεί να είμαι τυχερός και τουλάχιστον δύο από αυτούς τους κάπα γείτονες, μπορεί να έχει περισσότερους από κάπα γείτονες, μπορεί να έχει κάπα συν ένα. Αλλά αν τρεις από αυτούς έχει τύχει μέχρι τότε να έχουν το ίδιο χρώμα, τότε στην πράξη έχω χρώμα να δώσω στον κόμβο όταν τον κάνω pop από τη στίβα. Οπότε το ότι έχει αυτή τη στιγμή ο κόμβος κάπα γείτονες ή παραπάνω, δεν μου αποκλείει το ότι θα είναι χρωματίσιμος όταν εγώ πρέπει να δεσμευτώ στο χρώμα του. Μπορεί κάπα κάτι γείτονες, κάποιοι από αυτούς να έχουν ίδια χρώματα, να μην είναι όλα διαφορετικά χρώματα. Να μην είναι κάπα χρώματα, να είναι λιγότερα. Να είναι κάπα μείον ένα χρώμα. Αυτό όμως δεν μπορώ να το ξέρω μέχρι να δεσμευτώ στο χρωματισμό. Δηλαδή την αποτυχία μου και την ανάγκη να κάνω spill θα την αναβάλω για το βήμα 3. Αυτό είναι ο αισιόδοξος χρωματισμός του αλγορίθμου αυτού που θα δούμε τώρα. Ο αλγόριθμος λοιπόν που είναι παραλλαγή του αλγορίθμου του Chaikin και συνήθως τον λέμε Chaikin Briggs, αλλά ο Briggs βασικά έβγαλε αυτή την παραλλαγή, είναι ο εξής. Και εδώ με κόκκινα φαίνονται οι βασικές διαφορές από τα προηγούμενα βήματα. Ξεκινάμε ξανά με τα εύκολα, με τις εύκολες περιπτώσεις. Όσο υπάρχουν κόμβοι με λιγότερους από κάπα γείτονες, βάλ τους σε μια στίβα. Εάν δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κόμβος, ας είμαστε αισιόδοξοι. Διάλεξε κάποιον τυχαία και βάλ τον στη στίβα. Τυχαία. Είπα τυχαία, δεν εννοώ τυχαία ακριβώς, εννοώ με κάποιο ευριστικό κριτήριο. Παράδειγμα, αυτόν τον οποίο στη χειρότερη περίπτωση θα τον κάνω spill, αλλά το ευριστικό μου από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήδη είδαμε ευριστικά, μου λέει ότι είναι ο καλύτερος υποψήφιος για spill. Παράδειγμα, έχει μεγάλο αριθμό γειτόνων. Οπότε όταν τον κάνω spill, θα μου δώσει μεγάλο όφελος. Δεύτερο παράδειγμα, έχει μικρό αριθμό από αναμενόμενες προσβάσεις, προσπελάσεις, uses και deaths. Δεν είναι μέσα σε ένα loop, και βλέπω μόνο δύο φορές διαβάζεται ή γράφεται μέσα στο πρόγραμμα. Τέλειος υποψήφιος για spill αυτός ο κόμβος. Η μεταβλητή δηλαδή που ταυτίζεται με αυτόν τον κόμβο. Με οποιαδήποτε συνθήκη ευριστική, διαλέγω τον κόμβο που θέλω ίσως να κάνω spill, ίσως και όχι, και τον βάζω στη στίβα.
και κατά τα άλλα ο αλγόριθμος παραμένει ίδιος. Αν μπορώ να σημειώσω πρόοδο, πηγαίνω ξανά στο βήμα 1, αν όχι, επαναλαμβάνω το βήμα 2. Μέχρι να τελειώσω. Και η όλη δυσκολία πλέον μετατίθεται στο βήμα 3. Στο βήμα 3, έτσι που αφαιρώ κόμβους από τη στίβα και τους χρωματίζω, με την κλασική μου στρατηγική, χρωματίζω με κάποιο χρώμα που δεν ανήκει σε κάποιον γείτονα, σε οποιονδήποτε γείτονα, εάν δω ότι οι γείτονες κάποιου κόμβου έχουν ήδη και τα κάπα χρώματα, τότε δεν μπορώ να τον χρωματίσω. Τότε αποφασίζω ότι αυτός ο κόμβος θα γίνει σπιλ και ξαναξεκινάω όλο τον αλγόριθμο στο βήμα 1. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να κάνω αρκετές παραπάνω προσπάθειες για να ξαναξεκινήσω από το βήμα 1 μετά κάποια απλοποίηση. Υπάρχουν κάποια μονοπάτια που κόβουν δρόμο, αλλά σαν έννοια ας το δούμε έτσι. Ανακαλύπτω την αποτυχία στο βήμα 3, θεωρώ ότι είναι σπάνια αυτή η αποτυχία, αλλά αν συμβεί πρέπει να κάνω πολύ παραπάνω δουλειά κάθε φορά. Και θα ήθελα αυτό εδώ πέρα να μου γίνει πολύ λίγες φορές. Να μου γίνει 2 ή 3 φορές ανασυνάρτηση το πολύ. Κατανοητή η λογική αυτού του αλγορίθμου, γιατί δεν έχουμε παράδειγμα. Πρέπει να το καταλάβετε από την περιγραφή και με βάση ό,τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Ναι. Παρακολουθήσαμε πώς το περιέγραφα. Ξανατρέχουμε δηλαδή τον αλγόριθμο από την αρχή αν αποτύχει το βήμα 3. Έτσι πρέπει να το σκεφτόμαστε. Ίσως να μην είναι αυτό η πιο ρεαλιστική υλοποίηση, μπορεί να θέλουμε να κάνουμε κάποια βελτιστοποίηση στην υλοποίηση, αλλά έτσι πρέπει να το καταλαβαίνουμε εμείς. Ότι ξανατρέχω τον αλγόριθμο από την αρχή, στον απλοποιημένο γράφο, έχω αποφασίσει πλέον ποιος είναι ο κόμβος που πρέπει να κάνω spill, ο κόμβος που μου δημιουργεί πραγματικά προβλήματα, και ξανατρέχουμε τον αλγόριθμο από την αρχή. Κατανοητό, μερικοί να μου πούν ακόμα. Υπέροχα. Αυτός λοιπόν είναι και ο δεύτερος πιο γνωστός αλγόριθμος δέσμευσης καταχωρητών με βάση τον χρωματισμό γράφων. Αυτοί οι δύο είπαμε ότι είναι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούμε για τις δύσκολες περιπτώσεις. Τι σημαίνει δύσκολες περιπτώσεις? Περίπτωση στενότητας καταχωρητών. Έχω ένα πολύ μικρό αριθμό καταχωρητών. Μάλλον θα προσπαθήσω να κάνω κάτι σχετικά έξυπνο, Chaitin Briggs ή οτιδήποτε άλλο με χρωματισμό γράφων. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι αλγόριθμοι που δεν βάζουν σε χρωματισμό γράφων, που είναι επίσης εκθετικοί στη χειρότερη περίπτωση. Υπάρχουν κάποια bin packing κλπ. Αλλά δεν μας νοιάζει, τα βάζω όλα αυτά σε ίδια κατηγορία. Απλά αυτό που θέλουμε εμείς να ξέρουμε ως χρήση είναι πότε θα χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο. Θα χρησιμοποιηθεί όταν παράγω κώδικα μηχανής για χ86, βασικά. Τεχνικές για χ86 είναι που έχουν πραγματικά μεγάλη στενότητα στον αριθμό καταχωρητών. Όταν έχω 5 καταχωρητές διαθέσιμους, ξεκινάω με 6, τον ένα ή τους δύο τους θέλω για ειδικό σκοπό, για να διαβάζω, γράφω σε στίβα κλπ. Στην πράξη μπορεί να μείνω με 4 ή με 5 που πραγματικά μπορώ να τους χρησιμοποιήσω για να κρατάνε προσωρινές μεταβλητές του προγράμματος. Τότε πρέπει να κάνω κάτι σχετικά ψαγμένο. Τι είναι το κάτι σχετικά ψαγμένο? Είναι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν σαν ενδιάμεση ένα το χρωματισμό γράφων, δηλαδή αλγόριθμος του Chaitin ή Chaitin Briggs. Κατεξοχήν, όχι ότι δεν υπάρχουν παραλλαγές. Γενικά, η δέσμευση καταχωρητών, είπαμε, είναι μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή είναι κάτι αρκετά κεντρικό, γιατί δίνει πολύ μεγάλη βελτιστοποίηση σε ένα μεταγλωτιστή. Οπότε, σε περιπτώσεις στενότητας καταχωρητών, είναι πραγματικά κάτι που μπορεί 2 προγραμματιστές, π.χ. στον μεταγλωτιστή, να έχουν ασχοληθεί μόνο με αυτό για συνολικά ένα χρόνο.
Και κάθε γλώσσα που βγαίνει έχει ξανά πολύ αντίστοιχες ανάγκες. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ έχω μιλήσει με τον άνθρωπο που έχει κάνει το Register Allocation για το Java VM μέσα στο Hotspot. Και είναι ακριβώς αυτό. Τι έχεις κάνει? Δούλευα 2 χρόνια χρησιμοποιώντας χρωματισμό γράφων, ειδικά για x86. Για ARM, κανένα πρόβλημα. Έχουμε καταχωρητές, χρησιμοποιούμε κάτι πολύ απλό. Οπότε αυτό θέλω να το έχουμε διαισθητικά. Το κορυφαίο επίπεδο, το διαισθητικό, που είναι και μια αντίστοιξη που θα κάνουμε και στην ερχόμενη διάλεξη, στην παραγωγή τελικού κώδικα. Τι είναι εύκολο σε αρχιτεκτονικές RISC και τι είναι εύκολο σε αρχιτεκτονικές CISC. Σε αρχιτεκτονικές RISC που έχουμε πολλούς καταχωρητές, η δέσμευση καταχωρητών είναι εύκολη. Δεν ανάγκη να κάνω και τον πιο ψαγμένο αλγόριθμο. Σε αρχιτεκτονικές CISC που έχω λίγους καταχωρητές, σε x86 βασικά, η δέσμευση καταχωρητών για οποιονδήποτε μεταγλωτιστή από GCC, LLVM, μέχρι οποιοδήποτε JIT μεταγλωτιστή, για JavaScript μέσα στο browser σας, για Java μέσα στο Java VM, για Python αν γίνεται μεταγλώτιση, με PyPy ή οτιδήποτε, η δέσμευση καταχωρητών για x86 θα βγάλει τα καλύτερα αποτελέσματα με αλγορίθμους χρωματισμού γράφου. Λοιπόν, και πάμε τώρα να πούμε εντάχει κάποια άλλα συμπληρωματικά. Το πρώτο συμπληρωματικό εδώ πέρα το καλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τι θα είναι καλή ευριστική για το ποια μεταβλητή να θυσιάσω, πού να κάνω spill, όλα αυτά τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και θέλω εδώ να αναφέρω 2 τεχνικές. Η μία είναι αυτό που λέγεται live range splitting και η άλλη είναι αυτή που λέγεται coalescing. Και οι 2 χρησιμοποιούνται. Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβή περιγραφή του πότε ακριβώς χρησιμοποιούνται, αλλά θα δούμε πώς αλλάζουν λίγο το πρόβλημα της δέσμευσης καταχωρητών. Μπορούν να μετασχηματίσουν λίγο το γράφο μας, το γράφο παρεμβολής, και μπορεί να θέλει να ψάξει λίγο ο compiler προς τα εκεί, μήπως και καταφέρει να πετύχει καλύτερο χρωματισμό χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από αυτές τις 2 τεχνικές, είτε του coalescing ή του live range splitting. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο live range splitting. Όταν κάναμε spill, θα σας θυμίσω λίγο, θα πάω μερικές διαφάνειες, μην μπερδευτούμε, πάω αρκετές διαφάνειες πίσω, τουλάχιστον 6-7 διαφάνειες από ό,τι θυμάμαι. Πάμε να δούμε τι σήμαινε το spill, γιατί το έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα και μπορεί να μην το θυμόμαστε. Τι σημαίνει spill? Σημαίνει έχω κάποιες προσωρινές μεταβλητές, V1, V2, αποφασίζω ότι κάποια από αυτές, παράδειγμα την V2 στο συγκεκριμένο, δεν μπορώ να την κρατήσω σε καταχωρητή, δεν έχω αρκετούς καταχωρητές. Τι θα την κάνω? Θα τη βάλω στη στίβα. Μάλλον, συγγνώμη, είναι το δεύτερο. Όχι, εντάξει, θα το πω... Θα πω πρώτα εδώ πέρα αυτό το σημείο, γιατί είναι η πρώτη βασική τεχνική. Θα τη βάλω στη στίβα τη V2. Η πιο απλή τεχνική για να τη βάλω στη στίβα τη V2 είναι ότι θα πω ότι μόνιμα η V2 ζει σε κάποια θέση της στίβας, π.χ. κορυφή της στίβας για τη συγκεκριμένη συνάρτηση -12. Έχω αποφασίσει τη διεύθυνσή της και έχω 2 καταχωρητές πάντα δεσμευμένους, τον R3 και R4, που η μόνη τους δουλειά είναι να διαβάζουν και να γράφουν από τη στίβα. Οπότε όταν θέλω εγώ να διαβάσω τη V2, κάνε load από τη διεύθυνση stack pointer -12 στον R3 π.χ. και χρησιμοποιήσε τον R3 όσο χρειάζεται την τιμή της V2. Θες να τη γράψεις? Το αντίστροφο. Είπαμε ότι αυτό δεν είναι καλό, υπάρχει κάτι καλύτερο και αυτό είναι το παράδειγμα που δείχνει εδώ το καλύτερο. Το καλύτερο είναι να αντί να χρησιμοποιήσω αφοσιωμένους καταχωρητές που μόνιμα η δουλειά τους, R3 και R4 που είπα πριν, μόνιμα η δουλειά τους είναι να διαβάζουν και να γράφουν από τη στίβα, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να εισάγω μια νέα προσωρινή μεταβλητή, TAF23 στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ακριβώς εδώ, να διαβάσω στην TAF23 από τη θέση της μεταβλητής V2, να χρησιμοποιήσω την TAF23, με την ελπίδα την εξής, ότι η TAF23 είναι μεταβλητή η οποία ζει τόσο λίγο, που πολύ εύκολα θα μπορώ να την κάνω register allocate. Γιατί θα έχει πολύ λίγες παρεμβολές με άλλες μεταβλητές.
Άρα, αντί εγώ μόνιμα να δεσμεύσω δύο καταχωρητές ή έναν καταχωρητή, τον R3 ας πούμε, για να διαβάζω από τη στίβα, θα χρησιμοποιήσω οποιονδήποτε τύχει να είναι διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή. Τον R2, τον R5, τον R7, οτιδήποτε. Ό,τι καταχωρητή μπορώ να βρω εκείνη τη στιγμή, στο οποίο μπορώ να βάλω το TAF23, με βάση τους υπόλοιπους αλγορίθμους μου, αυτό θα κάνω. Σε κάθε περίπτωση, η υπενθύμηση που θέλω να κάνω εδώ με τα δύο αυτά παραδείγματα είναι ότι όταν κάνω spill μία μεταβλητή, σημαίνει ότι πλέον ζει στη στίβα και κάθε φορά που θέλω να τη διαβάσω, τη διαβάζω από τη στίβα. Κάθε φορά που θέλω να τη γράψω, τη γράφω στη στίβα. Και κάπου χρειάζεται να έχω και κάποιον προσωρινό καταχωρητή για να τα κάνω αυτά, γιατί οι εντολές μας, όταν κάνουν αποτέλεσμα πράξης, πολύ συχνά χρειάζονται καταχωρητή. Δεν μπορούν να γράψουν άμεσα στη στίβα. Σε H86 μπορούν, οπότε και αυτό εδώ πέρα είναι, αλλάζει με βάση την αρχιτεκτονική. Αν δεν έχω αρχιτεκτονική load store, μπορεί και να μπορώ να γράψω κατευθείαν στη στίβα ή να διαβάσω. Να μην χρειάζομαι αυτούς τους προσωρινούς καταχωρητές. Πάμε λοιπόν πίσω τώρα να δούμε το live range splitting. Τι σημαίνει, τι παραλλαγή παίρνει εδώ. Το live range splitting λέει το εξής. Εάν έχω μία μεταβλητή η οποία ζει πάρα πολύ, αυτό που μπορώ να κάνω είναι, χωρίς καμία άλλη αιτία, σε κάποιο σημείο, όχι επειδή τη χρειάζομαι σε εκείνο το σημείο όπως πριν, αλλά άνευ αιτίας, μόνο και μόνο για να τη σπάσω λίγο τη ζωή, τη γράφω στη στίβα. Και τη διαβάζω ακριβώς μετά. Διαισθητικά τι κάνει αυτό. Αυτό που κάνει είναι ότι εκεί που η μεταβλητή είχε ένα μεγάλο live range, ζούσε πριν, ζει και μετά, οπότε αν τη βάλω σε καταχωρητή, πρέπει ο ίδιος ο καταχωρητής να είναι δεσμευμένος για όλο αυτό το διάστημα ζωής, πλέον τι έχω σπάσει στα δύο. Ίσως πριν η μεταβλητή να είχε παρεμβολή, να είχε σύμπτωση, συγκρούσεις, με άλλες μεταβλητές από ό,τι μετά. Έτσι να μπορούσα να χρησιμοποιήσω έναν καταχωρητή για το πιο πριν, μετά τη γράφω στη στίβα, τη διαβάζω σε άλλο καταχωρητή και στη συνέχεια ζει με άλλον καταχωρητή, ο οποίος είναι διαθέσιμος μετά. Δηλαδή αυτό εδώ είναι μια ευριστική τεχνική η οποία λέει ας το δοκιμάσω και αυτό, μήπως μπορέσει να αφαιρέσει κάποια πολυπλοκότητα από τον αλγόριθμο χρωματισμού γράφων. Γιατί θα μου απλοποιήσει λιγάκι το γράφο παρεμβολής, γιατί έχω πλέον μικρότερα live ranges. Τι είναι το κόστος? Ότι έχω ένα κόστος με load και store. Και αυτό σαν τεχνική είναι μέσα σε αυτά που σας είπα τα δύο χρόνια που ξόδεψε ο συγγραφέας του Register Allocation στο Hotspot, στο Java VM Just-in-Time Compiler, για να το κάνει να βγάλει πολύ καλό κώδικα για H86. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή δεν είναι ότι μόνο είχε χρωματισμό γράφων σαν υπορουτίνα, αλλά επίσης κάποια στιγμή είπε «Δεν χρωματίζεται εν πρώτης, έχω να κάνω split. Ας δοκιμάσω τρεις περιπτώσεις για live range splitting με βάση αυτή την ευριστική, μήπως και μπορέσει να χρωματιστεί». Είναι λοιπόν και αυτή μια τεχνική χωρίς προβλέψιμα τέλεια αποτελέσματα, αλλά που μπορεί να βοηθήσει στο χρωματισμό γράφων. Αντίστοιχα, υπάρχει και μια άλλη τεχνική, η οποία είναι λίγο διαισθητικά κάπως συμμετρική, η οποία είναι αυτή του Register Coalescing, στην επόμενη διαφάνεια. Σχηματικά το Live Range Splitting, όπως σας το περιέγραψα ήδη, είναι και πώς φαίνεται στη διαφάνεια. Δηλαδή ότι εδώ πέρα έχω προσωρινές μεταβλητές, είναι ίδια η χ, αλλά επειδή στο μεταξύ τη γράφω στη στίβα και τη διαβάζω, μπορούμε να το δούμε σαν δύο προσωρινές μεταβλητές. Είναι δύο προσωρινές μεταβλητές, άρα μπορούμε να πάρω εντελώς διαφορετικό καταχωρητή και αυτό χρησιμεύει στο να σπάω τα πολύ μεγάλα live ranges. Είμαστε OK εδώ, πριν ξεκινήσω να μιλάω για register coalescing. Ναι. Splitting είναι, είπαμε ξανά, σπάω το live range. Νομίζω ότι διαισθητικά το καταλαβαίνουμε ως ευριστική τεχνική. Το επόμενο είναι
λίγο το αντίστροφο, γιατί coalescing σημαίνει ακριβώς το ότι δύο πράγματα τα κολλάω μαζί. Λοιπόν, η ιδέα εδώ πέρα είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις με πειράζει πάρα πολύ το να έχω, το να έχω κόμβους με υψηλό βαθμό, με μεγάλο αριθμό γειτόνων στο γράφο. Οπότε, εάν εγώ έχω εντολές move, οι οποίες είναι εντολές καθαρά αντιγραφής μιας τοπικής μεταβλητής σε μία άλλη, και οι μεταβλητές αυτές δεν παρεμβάλλονται, δηλαδή η TA εδώ πέρα χρησιμοποιείται πιο πάνω, αλλά δεν χρησιμοποιείται πιο κάτω, πάβει να είναι ζωντανή σε αυτή την εντολή. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η TB. Έχω με κάποιο τρόπο αναγνωρίζω το αντίστροφο της προηγούμενης περίπτωσης. Αναγνωρίζω το ότι TA και TB είναι αντίγραφα, πιθανόν, όχι αποκλειστικά, μπορεί να έχω και άλλη εκχώρηση κάπου, αλλά είναι αντίγραφα από εδώ και δεν παρεμβάλλονται. Τότε μπορεί να θέλω να φτιάξω μια μεγάλη μεταβλητή με μεγάλο διάστημα ζωής, και εδώ πέρα στο παράδειγμα αυτό που φαίνεται είναι ότι έχω αυτό το move, αυτή την εντολή move, εκχώρηση μεταξύ τοπικών μεταβλητών. Εδώ πέρα η εντολή move πάει ανάποδα, είναι, η κατεύθυνσή της είναι το δεύτερο όρισμα, όπως και στις εντολές της άλλης αυτής εδώ της assembly που γράφω add T1, T2, το αποτέλεσμα πάει στο A, το A μετακινείται στο B, είναι αντίστροφη σειρά από το κείμενό μας πιο πάνω, το A μετακινείται στο B, εδώ πέρα το B και το A έχουν μόνο αυτή την επικάλυψη, μπορώ να βάλω το A και το B να είναι μία κοινή μεταβλητή με μεγαλύτερο διάστημα ζωής. Αυτό λίγο πολύ κάνει διαστητικά το αντίστροφο του live range splitting. Επινοεί τρόπους να κολλήσω μεταβλητές μεταξύ τους, έτσι ώστε να έχω μεν μεγάλο διάστημα ζωής, αλλά μεγάλο διάστημα ζωής, αλλά με μικρότερο βαθμό για τους γείτονές τους. Δεν γνωρίζω πόσο αποτελεσματικό είναι το coalescing. Έχω την εντύπωση ότι γενικά το splitting είναι πιο καλή ευρηστική τεχνική που μπορεί να ψάξει ένας μεταγλωτιστής να βρει, αλλά δεν είμαι ειδικός σε κάτι τέτοιο. Δεν έχω γράψει εργοστασιακό register allocator, οπότε και εγώ μιλώντας σε κόσμο μαθαίνω κάποια τέτοια πράγματα. Αλλά σαν ορολογία υπάρχει το register coalescing. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στο οπλοστάσιο του ανθρώπου, μέσα σε ένα μεταγλωτιστή που γράφει τη δέσμευση καταχωρητών. Οπότε πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει και αυτό. Και ένας εύκολος τρόπος να το θυμόμαστε είναι σαν περίπου το αντίθετο του live range splitting. Αλλά που αντίστοιχα θέλει να κάνει και μία ενοποίηση μεταβλητών. Λοιπόν, και με αυτό νομίζω ότι λίγο πολύ τελειώσαμε τα εγκυκλοπαιδικά. Οπότε πάμε τώρα να συμπληρώσουμε και είπαμε έχουμε ακόμα άλλη μία μεγάλη κατηγορία αλγορίθμων. Έναν αλγόριθμο βασικά, ο οποίος χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε JIT, αλλά αυτό το αφήνουμε στο τέλος γιατί είναι ανεξάρτητο. Οπότε πάμε λίγο να συμπληρώσουμε τα εγκυκλοπαιδικά, το πώς χρησιμοποιούνται όλα αυτά, να το έχουμε σίγουρο και φτάνουμε τελικά και στον τελευταίο μας σημαντικό αλγόριθμο. Ο Αναστάσης ρωτάει, το AB αναγνωρίζεται σαν ένας κόμβος σε περίπτωση επαναχρωματισμού. Σε περίπτωση χρωματισμού, εξ αρχής. Δηλαδή, ναι, το κάνουμε αυτό όταν δεν πετύχει ο αρχικός χρωματισμός, το AB είναι ένας κόμβος. Αυτό ακριβώς είναι η ουσία. Ότι είναι ένας κόμβος, ναι με μεγάλο live range, που ακριβώς στην προηγούμενη διαφάνεια λέγαμε είναι κακό πράγμα, μπορεί να θέλω να το σπάσω, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι ναι, μεγάλο live range, αλλά λιγότερος αριθμός μεταβλητών, οπότε ίσως διευκολύνει τους άλλους να έχουν χαμηλότερο βαθμό. Είναι κάτι το οποίο το δοκιμάζει κανείς για να μήπως και καταφέρει να χρωματίσει το γράφο εκεί που πριν θα αποτύχανε ακόμα και με optimistic coloring. Με Chaitin Briggs algorithm. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ας πάμε πίσω στην ερώτηση που έκανε πριν από λίγο, ο Τιμόθεος, που λέει, γιατί δεν τρώμε το κόστος της βέλτιστης της λύσης. Όλο αυτό και μόνο που καθόμαστε και το συζητάμε, κάνε και αυτό, δοκίμασε και αυτό, δοκίμασε το άλλο. Πραγματικά, όποιος το κάνει, μέσα στο μεταγλωτιστή προσπαθεί να φτάσει πάρα πολύ κοντά στη βέλτιστη λύση.
Αλλά ξαναλέω, η βέλτιστη λύση δεν σημαίνει πραγματικά μαθηματικά βέλτιστη, σημαίνει πρακτικά βέλτιστη. Σε κάποιες οριακές περιπτώσεις μπορεί να χάσει. Αν στο 90% των περιπτώσεων μας φέρνει τη βέλτιστη λύση, είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό εδώ θα χρησιμοποιούταν αν τα A, B έχουν λίγους γείτονες για να βγάζει νόημα. Όχι, αυτό θα χρησιμοποιούταν αν τα A, B έχουν γείτονες με οριακά βαθμό K, βασικά. Τουλάχιστον εγώ έτσι θα το καταλάβαινα. Ότι αν εγώ δω μια μεγάλη ευκαιρία εδώ πέρα, ότι κοίταξε αυτό το C έχει K γείτονες και γι' αυτό χάνεται η ευκαιρία να χρωματιστεί, μήπως αν κάνω κάποιους γείτονες κοαλές, αν τους κολλήσω, το δύσκολό μου εδώ πέρα, το C, μπορέσει να χρωματιστεί και να μην κολλήσω εκεί. Αυτό. Αλλά δεν υπάρχει, δεν μπορώ να σας πω να ο αλγόριθμος. Δεν είναι αλγόριθμος. Είναι ευριστικές τεχνικές. Το ψάχνει μέχρι κάπως να δώσει κάποιο αποτέλεσμα ο μεταγλωτιστής. Αν δεν τα καταφέρει, φυσικά κάνει spill. Υποφέρει κάποιο κόστος το πρόγραμμα που παράγεται, το αντικειμενικό πρόγραμμα, την ώρα που εκτελείται. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν τώρα που έχουμε δει την όλη εικόνα, νομίζω ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε κομματάκια του puzzle που δεν είναι τόσο δύσκολα. Δηλαδή, γιατί μας αρέσει να θεωρούμε ένα πρόβλημα δέσμευσης καταχωρητών σαν πρόβλημα χρωματισμού γράφων? Ένας από τους λόγους είναι ότι είναι πολύ εύκολο να κωδικοποιήσουμε και τους περιορισμούς, τους αρχιτεκτονικούς περιορισμούς της assembly μας, της αρχιτεκτονικής μας, σαν χρώματα. Δηλαδή, μπορεί να έχω διαφορετικούς τύπους καταχωρητών. Τι θα κάνω? Θα θεωρήσω ότι τα χρώματα, κάποια χρώματα, έχουν, κάποιοι κόμβοι μπορεί να έχουν υπάρχοντα χρώματα. Δηλαδή δεσμεύονται ότι μπορούν να πάρουν μόνο ένα από αυτά τα τέσσερα χρώματα. Π.χ. ή και μόνο ένα χρώμα. Αλλά αυτό είναι εύκολο. Δηλαδή αυτός ο κόμβος, αν μπορεί να πάρει μόνο ένα χρώμα, είτε αποφασίζει να το βάλεις είτε να μην το βάλεις και δοκιμάζει δύο διαφορετικούς χρωματισμούς. Αλλά εκεί που πραγματικά θέλει ψάξιμο αλγόριθμος είναι αν ξέρεις. Αυτός ο κόμβος έχει κάποιους περιορισμούς. Μπορώ να χρησιμοποιήσω σε αυτόν μόνο αυτά τα τέσσερα χρώματα. Μόνο αυτούς τους τέσσερις καταχωρητές δηλαδή. Ταιριάζει λοιπόν το πρόβλημα της δέσμευσης καταχωρητών πολύ καλά στο χρωματισμό γράφων, γιατί όλους τους επιπλέον περιορισμούς που μπορεί να έχουμε, όπως δεσμευμένους καταχωρητές, καταχωρητές ειδικού τύπου, κάποιες εντολές πρέπει να χρησιμοποιηθούν με συγκεκριμένους μόνο καταχωρητές. Όλα αυτά μπορώ να τα κωδικοποιήσω με χρώματα. Και μετά βάλω έναν αλγόριθμο ο οποίος ψάχνει με βάση τον Chaitin ή Chaitin-Briggs, ψάχνει πάνω σε αυτά τα χρώματα και με κάποιες ευριστικές για splitting, coalescing κλπ. Μπας και μου βρει ένα χρωματισμό. Αν μου βρει, υπέροχα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το που θέλαμε να θυμόμαστε εδώ πέρα. Περιορισμοί στους καταχωρητές μεταφράζονται σε περιορισμούς χρωμάτων στο πρόβλημα χρωματισμού γράφων. Πέρα από τους αλγορίθμους που βασίζονται σε χρωματισμό γράφων, απλά εγκυκλοπαιδικά θα αναφέρω ότι υπάρχουν και αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν άλλα NP-hard προβλήματα, όπως bin packing αλγορίθμους, για να κάνουν τη δέσμευση καταχωρητών. Είναι σίγουρα δεύτερης γραμμής. Δεν είναι κάτι το οποίο, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν κάποιες ερευνητικές δουλειές, δεν είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσουν οι περισσότεροι compiler. Περισσότεροι compiler, αν θέλουν κάποιον ψαγμένο αλγόριθμο, θα το εκφράσουν σαν αλγόριθμο χρωματισμού γράφων. Θα ξεκινήσουν με κάτι το οποίο είναι έτοιμο, Chaitin π.χ., και μετά όσο βάζει δουλειά κανείς για να βγάλει όλο και καλύτερο κώδικα, βάζει κάποιον καλό μηχανικό, ο οποίος δουλεύει ώστε να δοκιμάσει διάφορα ψαξίματα, να κάνει coalescing, splitting και optimistic coloring, το Chaitin-Briggs που είπαμε για παράδειγμα, έτσι ώστε τελικά να πάρει όσο το δυνατόν, σε όσο δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις, χρωματισμό με δεδομένο τον αριθμό καταχωρητών. Και πάντα είπαμε ότι αυτό κυρίως έχει σχέση σε αρχιτεκτονικές CISC, που έχουν πολύ λίγους καταχωρητές που εκτίθενται στο μεταγλωτιστή. Δηλαδή αυτό θα γίνει πολύ περισσότερο στο laptop σας, στο desktop ή στο server, από ό,τι στο κινητό. Στο κινητό συνήθως έχουμε πολλούς καταχωρητές,
είναι αρχιτεκτονικές risk που έχουν δεκάδες καταχωρητές, 32 ή 64 κατά βάση, που τους βλέπει όλους αυτούς, εννοείται ο compiler. Οπότε συνήθως δεν μας νοιάζει να κάνουμε και κάτι σπανιότατα, αλλά και στις περισσότερες περιπτώσεις μπορώ και με πολύ αφελείς αλγορίθμους να κάνω πάρα πολύ καλό χρωματισμό, αν το σκεφτώ καν σαν χρωματισμό. Γιατί όπως θα δούμε σε λίγο, πολλές φορές δεν το σκέφτομαι καν σαν χρωματισμό γράφου τον αλγόριθμο δέσμευση καταχωρητών εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ θέλω να ρωτήσω αν έχουμε ερωτήσεις, γιατί πλέον το μόνο που μας λείπει είναι να μιλήσουμε για την άλλη κατεύθυνση, για γρήγορους αλγορίθμους που δεν βγάζουν τόσο βέλτιστο αποτέλεσμα. Και συγκεκριμένα αυτοί οι αλγόριθμοι λέγονται linear scan, αλλά θα τους πούμε μετά το διάλειμμα. Οπότε προς το παρόν ας δούμε ερωτήσεις. Γιατί προτιμώνται risk στα κινητά? Δεν προτιμώνται. Δεν προτιμώνται, έχει τύχη. Είναι θέμα κατανάλωσης ενέργειας σε μεγάλο βαθμό, αλλά απλά κατά βάση ήταν εκεί, ήταν η κατάλληλη αρχιτεκτονική κατάλληλου κόστους, κατάλληλης ταχύτητας που ορίμασε στη συγκεκριμένη περίπτωση και μπόρεσε να κυριαρχήσει, να κυριαρχήσει στα κινητά. Μπορεί κανείς να πει ότι θεμελιωδώς μπορεί να έχει καλύτερη κατανάλωση ενέργειας μια πολύ ομοιόμορφη αρχιτεκτονική που δεν θέλει να κάνει πολλά optimization μέσα κλπ. Αλλά δεν είναι σωστή απάντηση αυτή. Μάλλον, συγγνώμη, ας δώσω μια καλύτερη απάντηση. Το ερώτημα δεν είναι γιατί προτιμώνται risk στα κινητά. Το ερώτημα είναι γιατί προτιμώνται CISC τα desktop, laptop, server. Και η απάντηση είναι δεν προτιμώνται, είναι αναπόφευκτα. Και είναι αναπόφευκτα για λόγους συμβατότητας software. Κανείς δεν προτιμάει CISC, ειδικά τη σήμερον ημέρα. Ακόμα και οι επεξεργαστές που υλοποιούν assembly, η οποία είναι CISC, που είναι instruction set architecture, που είναι CISC, εσωτερικά κάνουν ακριβώς τις ίδιες τεχνικές όπως η RISC. Χρησιμοποιούν πολλούς καταχωρητές, σπάνε τις πολύπλοκες εντολές σε πολύ απλές ομοιόμορφες εντολές πάνω σε αυτούς τους καταχωρητές κλπ. Άρα γιατί έχουμε ακόμα CISC επεξεργαστές? Γιατί εδώ και 35 χρόνια το software έχει γραφτεί αρχικά με την assembly του x86 και θέλουμε backwards compatibility. Γιατί κανείς δεν είναι ευχαριστημένος αν του πεις ότι θα πάρεις το καινούργιο σου laptop, αλλά έχεις πληρώσει ήδη 400 ευρώ για λειτουργικό σύστημα και, και office και οτιδήποτε άλλο software πάνω εκεί. Όλα αυτά πρέπει να τα ξανααγοράσεις, γιατί πλέον πρέπει να ξαναμεταγλωτιστούν σε άλλη τελική αρχιτεκτονική. Για να κρατάει λοιπόν ο τελικός καταναλωτής το παλιό του software, που είναι τρομερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, έχουν κυριαρχήσει οι επεξεργαστές CISC σε όλα αυτά τα οποία είχαν συμβατότητα με το παρελθόν. Τα κινητά τα οποία δεν είχαν καμία συμβατότητα με το παρελθόν, δεν πήραμε ποτέ binaries από laptop να τα πάμε σε κινητά, όλα ό,τι ήταν για κινητά, και το λειτουργικό σύστημα το ίδιο ακόμα, το Android ας πούμε, είναι Linux-based, αλλά δεν πήραμε ποτέ σχεδόν έτοιμο, ούτε βιβλιοθήκη, ούτε τίποτα. Όλα γίνανε recompiled. Στα κινητά λοιπόν υπήρχε τεράστια ευελιξία να υπάρξει μια πιο μοντέρνα αρχιτεκτονική. Οπότε κυριάρχησαν αρχιτεκτονικές RISC. Κυριάρχησαν οι ARM, βασικά. Κατανοητό? Ωραία. Οπότε νομίζω καλό σημείο για διαλυματάκι. Εντάξει, δεν πιεζόμαστε πάρα πολύ από χρόνο, ας πούμε και 25, ας πούμε ένα τέταρτο διάλειμμα και συνεχίζουμε να ολοκληρώσουμε την όλη μας ενότητα που δεν μας έχει μείνει πολύ και ξεκινάμε και την επόμενη. Ωραία. Λοιπόν, μας έστειλε και ο Πάνος ένα χιουμοριστικό από ό,τι βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, επιβεβαίωσα αυτά που είπαμε πριν για εξετάσεις. Όντως, έτσι που σας τα είπα είναι, δεν είναι οριστικό το πρόγραμμα
αλλά είναι το πρώτο draft που κατά 95% τουλάχιστον θα είναι και το τελικό πρόγραμμα όσον αφορά, θέλω να πω, το δικό μας μάθημα. Δηλαδή, 29 Ιουνίου η εξέταση, Δευτέρα 29 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, προβλέπετε, και έχουμε το slot 8.30 με 11, μαζί και με καθαρισμό αίθουσας δηλαδή, οπότε 8.30 με 10 βασικά έχουμε τελειώσει. Συγγνώμη, 8.30 με 10.30, αν υπολογίσουμε και πιθανόν καθυστερημένη εξέταση κατά μισή ώρα σε κάποιες τάξεις, σε κάποιες αίθουσες. Και κατά τα άλλα αυτά που είπαμε. Υπάρχει κάτι εδώ? Μας ήρθε κάποια άλλη ερώτηση για τα διαδικαστικά ή οτιδήποτε? Όχι. Μας ήρθε κάποια ερώτηση για τα τεχνικά? Κρατιέται ο βαθμός εργασιών γραπτού για του χρόνου? Βαθμός γραπτού άνευ εργασιών δεν υφίσταται. Οπότε αυτός δεν κρατιέται. Φυσικά και δεν θέλω κάποιον να έρθει αν δεν έχει δώσει εργασίες να έρθει για γραπτό. Αλλά βαθμός εργασιών, αν οτιδήποτε συμβεί, κάτι υπάρχει περίπτωση, θα το συζητήσουμε. Είναι σπανιότατο αυτό, γενικά. Δεν είναι ο σκοπός μου να κόψω κόσμο, αλλά είναι σπανιότατο να κρατήσει. Έχει συμβεί, έχω κρατήσει. Κρατάω ένα άτομο, ας πούμε, μέσω όρο το χρόνο ασκήσεις από το προηγούμενο έτος, αλλά συνήθως είναι κάτι του στυλ ότι είχα μια ατυχία, δεν μπόρεσα, το άφησα για Σεπτέμβρη, το Σεπτέμβρη μου έτυχε κάτι με τη δουλειά, δεν πρόλαβα να διαβάσω, κάτι. Δεν είναι η συνηθισμένη περίπτωση. Δεν περιμένω ότι θα κοπεί κόσμος που θα καταβάλει κάποια προσπάθεια να περάσει στο γραπτό. Αν για οποιοδήποτε εξωτερικό λόγο δεν γίνεται να καταβάλει κανείς την παραμικρή προσπάθεια να μελετήσει για το γραπτό, τότε ναι, είναι πιθανό να χρειαστεί να το συζητήσουμε ή και όχι. Κάτι άλλο? Ωραία. Έχουμε καλυφθεί λοιπόν, οπότε πάμε με φόρα να ολοκληρώσουμε την όλη συζήτηση με το Register Allocation και μάλιστα δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου σήμερα τον ασπροπίνακα από ό,τι βλέπω. Ίσως τον χρησιμοποιήσουμε και αμφιβάλλω ότι και τώρα θα τον χρησιμοποιήσουμε, γιατί έχουμε πολύ καλές εικόνες στις διαφάνειες για αυτό που θέλω να περιγράψω. Η επόμενη μεγάλη προσέγγιση για δέσμευση καταχωρητών είναι αυτό που λέγεται Linear Scan. Είναι ο αλγόριθμος Linear Scan και κάποιες παραλλαγές του. Η ιδέα είναι η εξής. Αν έχω κάποιο σχετικά εύκολο πρόβλημα δέσμευσης καταχωρητών, δηλαδή δεν έχω πραγματικά πάρα πολύ λίγους καταχωρητές, 5-6 όπως έχει 86, αλλά έχω δεκάδες καταχωρητές και με ενδιαφέρει να κάνω πολύ γρήγορη επεξεργασία του προγράμματος, δηλαδή μεταγλώτηση, το κόστος της μεταγλώτησης θέλω να είναι μικρό, τότε δεν θέλω να τρέξω κάποιο αλγόριθμο χρωματισμού γράφων. Δηλαδή, παρόλο που είναι πολυονημικός αλγόριθμος, δεν είναι εκθετικός, δεν πάει να λύσει το NP-hard πρόβλημα στην πλήρη του ακρίβεια, πάλι δεν θα είναι αλγόριθμος γραμμικού χρόνου. Και μόνο που θα προσπαθήσει να κάνει κάποια πράγματα, να τα προσπαθήσει και να αποτύχει, ακόμα και να μην προσπαθήσει καθόλου, να είναι ο αλγόριθμος του Chaitin, ο αρχικός. Και αυτός ακόμα είναι τετραγωνικού χρόνου, στη χειρότερη περίπτωση. Αν βάλουμε οτιδήποτε πιο ψαγμένο, αισιόδοξο χρωματισμό, Chaitin Briggs, αυτό που ανακαλύπτει ότι κάτι δεν χρωματίζεται όταν τα βγάλει από τη στίβα. Εκεί πέρα έχουμε πάλι επανάληψη όλου του αλγορίθμου από την αρχή, όταν έχουμε φτάσει στο τελευταίο βήμα του χρωματισμού, όταν βγάζω από τη στίβα. Όταν βάλουμε οποιαδήποτε έρευνα με backtracking σε live range splitting ή coalescing, με τέτοια heuristics μέσα, με τέτοιες εμπριστικές τεχνικές. Όλα αυτά μας δίνουν έναν αλγόριθμο ο οποίος έχει μια αλφα πολυπλοκότητα. Αν και πολυονημική, μπορεί να είναι πρακτικά τετραγωνική ή και παραπάνω. Τετραγωνική, κυβική κλπ. Στη χειρότερη περίπτωση, αλλά και πρακτικά στη μέση περίπτωση μπορεί να είναι τετραγωνική πολυπλοκότητα σχέση με το μέγεθος του προγράμματος. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το υποφέρω σαν κόστος
κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης και ιδιαίτερα δεν θέλω να το υποφέρω σαν κόστος, να το υπομείνω σαν κόστος σε περιπτώσεις μεταγλώττισης η οποία εναλλάσσεται με την εκτέλεση του προγράμματος, δηλαδή σε περιπτώσεις just-in-time compilation. Λοιπόν, τους just-in-time compilers τους έχουμε αναφέρει από την αρχή του εξαμήνου. Νομίζω ότι πλέον το ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει just-in-time compiler, μάλλον έχετε μια κατανόηση κυκλοπαιδική τι σημαίνει just-in-time compiler. Πείτε μου γλώσσες που έχουν just-in-time compilers. Που τις είπα και εγώ πολλές από αυτές την προηγούμενη ώρα. JavaScript. Πολύ κλασική. Άλλη. Java. Ωραία. Άλλη. Python, όχι αναγκαστικά σε όλες τις εκτελέσεις, αλλά υπάρχει compiler για Python. Υπάρχει ο PyPy, ο οποίος είναι just-in-time compiler. C-Sharp, πολύ αντίστοιχη με την Java. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε γλώσσα, στυλ PHP, οποιαδήποτε δυναμική γλώσσα, μπορεί να έχει compiled execution. Μπορεί να έχουμε και κάποιον ahead of time compiler, όπως και στην Python μπορεί να βγάλουμε κάποια αρχεία τα οποία να είναι ahead of time compilation, να τα κάνουμε, να τα γνωρίσουμε μια και καλή, αλλά η καλύτερη μεταγλώττιση που μπορεί να γίνει για την πλήρη γλώσσα είναι just in time compilation σε όλες τις δυναμικές γλώσσες. Γιατί σε μια δυναμική γλώσσα μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην εκτέλεση, να αλλάξουν οι ιεραρχίες κλάσεων, που δεν υπάρχουν κλάσεις, ιεραρχίες από prototypes, για παράδειγμα, να αλλάξουν παιδεία, να αλλάξουν μέθοδοι ενός αντικειμένου την ώρα μετά τη δημιουργία του αντικειμένου. Όλα αυτά γίνονται και σε Python και σε PHP και φυσικά σε JavaScript κλπ. Οπότε, ο καλύτερος compiler που μπορεί να έχουμε είναι compiler που παράγει κώδικα μηχανής ταυτόχρονα με την εκτέλεση του προγράμματος. Δηλαδή, just-in-time compiler. Όλοι αυτοί είναι οι just-in-time compilers. Στην περίπτωση της Java και της C-Sharp, έχουμε just-in-time compilers καθαρά επειδή αυτό που μεταφέρουμε σαν portable κώδικας δεν είναι ο τελικός κώδικας που θα εκτελεστεί στη μηχανή, είναι κάποιο bytecode το οποίο στη συνέχεια θέλουμε να το εκτελέσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε μπαίνει μέσα στο VM ένας just-in-time compiler. Σε κάθε περίπτωση, οι just-in-time compilers είναι η μοντέρνα εκδοχή των compilers σχεδόν για όλες τις εργοστασιακές γλώσσες, πέρα από C++ που είναι με πολύ σταθερό τρόπο ahead of time compilation, όλες οι υπόλοιπες γλώσσες χρησιμοποιούν σε κάποιο βαθμό μια τεχνολογία just-in-time compilation. Και φυσικά στα κινητά σας. Ό,τι έχετε στα κινητά, και σε iOS και σε Android, δεν θα πω η συντριπτική πλειοψηφία, σε μεγάλο βαθμό το compilation μπορεί να είναι just in time. Τώρα, για παράδειγμα, το Android κάποιες εκδόσεις του πριν από 4-5 χρόνια προώθησαν πάρα πολύ κάποιο ahead of time compilation. Πριν από 5 χρόνια, αν θυμάστε κάποια κινητά σας με κάποιες εκδόσεις Android, όταν το βάζατε στην πρίζα το βράδυ για να φορτίσει, έλεγε κάτι optimizing apps, που έκανε ahead of time compilation, εκείνη τη στιγμή προσπαθώντας να παράξει κώδικα για όλα τα apps που έχετε, να παράξει optimized κώδικα ahead of time και να ελαχιστοποιήσει το κόστος για just-in-time compilation. Παρ' όλα αυτά, στις τωρινές εκδόσεις του Android, ξανά κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό just-in-time compilation, όπως και γενικότερα σε περιβάλλοντα Java, αν και το Android είναι ακριβώς Java, είναι όμως ένα ισοδύναμο bytecode με Java και χρησιμοποιεί πολλές από αυτές τις τεχνικές. Λοιπόν, οπότε, μέσα σε ένα just-in-time compiler, μας νοιάζει πάρα πολύ το κόστος compilation. Θέλω ό,τι τρέξω για compilation να μην είναι σπάταλο από κύκλους του επεξεργαστή. Δεν μπορώ να βγάλω τον τέλειο κώδικα. Θέλω να βγάλω αρκετά καλό κώδικα. Θέλω να κάνω αρκετά καλή δέσμευση καταχωρητών, για παράδειγμα, αλλά χωρίς να προσπαθώ και να ξανασπροσπαθώ πράγματα με αλγορίθμους οι οποίοι μπορεί να είναι τετραγωνικής ή κυβικής πολυπλοκότητας. Εκεί λοιπόν
Θέλουμε να έχουμε κάποιον πολύ γρήγορο αλγόριθμο, ο οποίος μας δίνει καλά αποτελέσματα. Αυτός ο αλγόριθμος, κατά κανόνα, ο πιο καθιερωμένος στην πράξη, είναι ο αλγόριθμος που λέγεται Linear Scan. Τι λέει λοιπόν ο αλγόριθμος Linear Scan? Η διέστηση είναι αρκετά απλή. Η διέστηση είναι, θα προσπαθήσω με κάποιον greedy τρόπο, με κάποιον τρόπο ο οποίος αισιόδοξα θα προσπαθήσει κάθε στιγμή να χρωματίσει, να χωρέσει όλες τις μεταβλητές μέσα σε καταχωρητές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποτύχω, θα έχω μία πολύ απλή μετρική, η οποία είναι γραμμικά το διάστημα ζωής της μεταβλητής, πόσο μακριά πάει στο μέλλον, και θα θυσιάσω τη μεταβλητή η οποία έχει διάστημα ζωής που είναι πιο μακρύ από το τωρινό σημείο στο μέλλον. Δηλαδή που παρεμβάλλεται, που έχει conflicts, που έχει interference με τις περισσότερες άλλες μεταβλητές διαστητικά. Θέλω να θυσιάσω αυτήν που μάλλον έτσι κι αλλιώς πρέπει να θυσιαστεί, γιατί αυτή θα ζήσει από εδώ μέχρι πάρα πολύ χρόνο. Άρα ας την αφήσω αυτή, δεν με νοιάζει. Μία θα τη χάσω, τουλάχιστον να μην χάσω τις υπόλοιπες. Που είναι σαν διέστηση, μια διέστηση η οποία δίνει καλά αποτελέσματα όταν δεν έχω μεγάλη πίεση στον αριθμό καταχωρητών, δηλαδή έχω μερικές δεκάδες καταχωρητές. Ας δούμε λοιπόν τώρα όλο αυτό που είπα σαν διέστηση, πώς μεταφράζεται σε σχετικά σε συστηματικό αλγόριθμο. Η πρώτη ιδέα είναι η ιδέα ότι για linear scan αλγορίθμους έχω υποχρεωτικά αυτό που είχα αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα, σαν linearization, γραμμικοποίηση, όλων των διαστημάτων ζωής μεταβλητών. Δηλαδή, αν θυμόμαστε την προηγούμενη εβδομάδα, σας είχα πει, και τώρα χρησιμοποιούμε και πίνακα, το εξής. Ας πούμε ότι έχω block, basic block B1, B2, B3, B4, πάει πίσω στο B1 και B5. Και τον παρασπατάλησα το χώρο μου, αλλά δεν πειράζει. Θα το διορθώσω. Η ιδέα είναι ότι αυτά εδώ πέρα τα βλέπουμε σε μορφή γράφου, αλλά μπορεί να γραμμικοποιηθούν με πάρα πολλούς τρόπους, ακόμα και ξέροντας ότι η είσοδος της συνάρτησης... Ένα λεπτό, γιατί κόλλησε η ταμπλέτα. Ακόμα και αν ξέρω ότι η είσοδος της συνάρτησης είναι στο B1, οπότε αυτό να είμαι δεσμευμένος θα το γράψω πρώτο. Ένα λεπτό. Ωραία, νομίζω τώρα γράφω. Ακόμα και αν ξέρω ότι ξεκινάω πάντα από το B1, εδώ πέρα αυτός ο κώδικας σε γραμμική μορφή μπορεί να είναι B1, B3, B4, B2, B5, αλλά μπορεί φυσικά να είναι αντίστοιχα B1, B2, B3, B4, B5 ή μπορεί να είναι B1, B2, B4, B5, B3 ή και πολλές άλλες διατάξεις των basic blocks. Το πρώτο λοιπόν βήμα για έναν αλγόριθμο linear scan είναι ότι δεσμευόμαστε σε μία συγκεκριμένη διάταξη basic blocks. Δεν έχουμε webs, δεν έχουμε τίποτα τέτοιο. Τα basic blocks διαλέγουμε ίσως αυθαίρετα, ίσως με κάποια ευριστική τεχνική. Κάνω πρώτα μια συγκεκριμένη διάταξη των basic blocks. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί το κύριο στοιχείο που θα έχω για κάθε μεταβλητή είναι ένα γραμμικό διάστημα ζωής της. Δηλαδή, αυτό που θέλω να για κάθε μεταβλητή είναι, για παράδειγμα, η μεταβλητή Χ εδώ μέσα μπορεί να ζει από εδώ μέχρι εδώ. Τυχεία στην
κάνω κόκκινη. Σε αυτή εδώ τη διάταξη, η Χ ζει μόνο σε αυτό το διάστημα. Σε αυτή τη διάταξη ζει λίγο παραπάνω. Σε αυτή τη διάταξη ζει πολύ περισσότερο. Από το πρώτο μπλοκ μέχρι το τελευταίο. Σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω εκ προημίου ποια διάταξη θα μου δώσει τη βέλτιστη τελική σειρά, αλλά εγώ δεσμεύομαι σε μία διάταξη. Έτσι κι αλλιώς ο αλγόριθμος linear scan δεν θα μου δώσει τη βέλτιστη λύση συνήθως. Δίνει χειρότερες λύσεις κατά μέσο όρο, ακόμα και από τις ευριστικές τεχνικές χρωματισμού γράφων. Ξεκινάω λοιπόν με κάποια διάταξη των basic blocks. Όταν έχω μία διάταξη συγκεκριμένη των basic blocks, έχω και ένα γραμμικό διάστημα ζωής μεταβλητών, γιατί τρέχω τη συνηθισμένη μου λογική live ranges, αλλά θεωρώ ότι η μεταβλητή είναι συνεχώς ζωντανή από την πρώτη της εντολή που είναι ζωντανή μέχρι την τελευταία. Άρα ξεκινάω με μια γραμμικοποίηση του προγράμματος. Όταν έχω αυτή τη γραμμικοποίηση του προγράμματος, θα υπολογίσω, μπορούμε να δούμε, την παρεμβολή των μεταβλητών σαν κοινά διαστήματα ζωής. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που είχα τη μεταβλητή Χ, μπορεί να έχω και τη μεταβλητή Ψ. Εδώ πέρα, διαβάζεται, εδώ πέρα. Οπότε η Ψ θα είναι ζωντανή στο B2 και B4. Στην πρώτη διάταξη, μάλλον, ναι, κακώς το έγραψα έτσι. Πρέπει να το γράψω από την από εδώ πλευρά, για να μην μπερδευόμαστε. Έτσι εδώ. Στις δύο αυτές διατάξεις των basic blocks, η Χ και η Ψ παρεμβάλλονται. Είναι ταυτόχρονα ζωντανές. Σε αυτή εδώ δεν είναι ζωντανή, δεν ζωντανές ταυτόχρονα. Η Ψ είναι ζωντανή σε αυτό εδώ το διάστημα, η Χ είναι ζωντανή σε αυτό εδώ το διάστημα. Οπότε βλέπουμε κατευθείαν ότι έχει επίπτωση, η αυθαίρετη μου επιλογή για το πώς γραμμικοποίησα τον κώδικα, έχει επίπτωση στο γραμμικό διάστημα ζωής μεταβλητής, όχι στη ζωή μεταβλητής έτσι που την υπολογίζω με ακρίβεια από τον αλγόριθμο data flow, αλλά όταν την απεικονίσω σε γραμμικό διάστημα, και αυτό το γραμμικό διάστημα θα μου δώσει μετά και την πληροφορία για το πώς παρεμβάλλονται μεταξύ τους μεταβλητές. Πώς λοιπόν αποφασίζει ο αλγόριθμος για το ποια μεταβλητή θα κάνει spin? Θα το δούμε ως εξής. Ο αλγόριθμος διατάσσει από την αρχή-αρχή μέχρι το τέλος της γραμμικής αναπαράστασης του κώδικα. Διατάσσει τα διαστήματα ζωής, που είπαμε είναι γραμμικά και αυτά, και προσπαθεί έτσι που έρχονται, τα επεξεργάζεται από αριστερά προς τα δεξιά, και έτσι που έρχονται τους δίνει χρώματα, τους δίνει καταχωρητές. Έχω καταχωρητή για το A, έχω καταχωρητή για το B, έχω καταχωρητή για το C, εξαρτάται τον αριθμό των καταχωρητών. Εάν κάποτε δει ότι δεν του χωράνε οι καταχωρητές, θυσιάζει τη μεταβλητή που τελειώνει το διάστημά της όσο πιο μακριά γίνεται στο μέλλον. Οπότε τη θυμόμαστε αυτή τη διέστηση, θα το δούμε και σε παράδειγμα στην επόμενη διαφάνεια. Αλλά τη διέστηση τη θυμόμαστε. Θα το δούμε και στο παράδειγμα, αλλά είπαμε, πρέπει να θυσιάσω κάποια μεταβλητή και έχω για παράδειγμα τρεις υποψήφιους, θα θυσιάσω αυτή που τελειώνει η ζωή της πιο μακριά στο μέλλον. Το οποίο η διαισθητική του βάση είναι ότι αφού τελειώνει πιο μακριά στο μέλλον, παρεμβάλλεται ή συμπίπτει, συγκρούεται με πολλές άλλες μεταβλητές. Άρα δεν έχει καμία ελπίδα να προσπαθήσω να την κρατήσω σε καταχωρητή τη μεταβλητή C για τόσο πολύ. Καλύτερα να κρατήσω κάποιες άλλες που δεν ζουν τόσο πολύ, για να μπορέσω να κρατήσω όχι μόνο αυτές τις δύο, αλλά και τις παρακάτω π.χ. Σαν διέστηση κατανοητή. Ναι. Ωραία. Ερωτήσεις, τίποτα? Όχι. Μία γενικότερη, ναι. Τι κάνει τους just-in-time compilers πιο dominant συγκριτικά, οι απαιτήσεων σύγχρονων δυναμικών γλωσσών? Ναι.
Ναι, ότι έχουμε γλώσσες οι οποίες είναι πολύ πιο δυναμικές για οποιαδήποτε, από οποιαδήποτε απέτηση σχεδιασμού τους. Παρόλο, ακόμα και η Java, που είναι γλώσσα με στατικό σύστημα τύπων, strong typing, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, για κάθε αντικείμενο ξέρω το δυναμικό του τύπο και έχει ένα μοναδικό, έχει όλα τα καλά στοιχεία. Η απέτηση του ότι μπορώ να μεταφέρω τον κώδικα σε portable, σε φορητή μορφή και θα εκτελεστεί μετά στην, συγκεκριμένα στην αρχιτεκτονική μου με καλή ταχύτητα, επιβάλλει ότι θα υπάρχει just-in-time compiler. Οπότε κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, επειδή έτσι θέλουμε να χρησιμοποιούμε τις γλώσσες, με μεγάλη ευελιξία τη σήμερα ημέρα, επιτάσσουν το ότι θα έχουμε just-in-time compilers. Θα μπορούσαμε να έχουμε just-in-time compiler και για C, C++. Και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή και σε C++ να έχουμε την ώρα που εκτελείται το πρόγραμμα να γίνει κάποιο recompilation ή να μην γίνεται εξ αρχής. Συνήθως σε γλώσσες που επιτρέπουν ahead of time compilation δεν πρόκειται να πάρουμε μεγάλο όφελος με just-in-time compilation. Οπότε δεν έχει κάποιο νόημα όταν δεν το επιβάλλει το περιβάλλον μας να κάνουμε ντε και καλά just-in-time compilation. Αλλά όταν το επιβάλλει το περιβάλλον, όταν ξέρω ότι η γλώσσα έχει δυναμικά χαρακτηριστικά και δεν μπορώ να μεταγλωτήσω και να βγάλω καλό κώδικα εξ αρχής, γιατί εξαρτάται όταν φτάσω σε εκείνο το σημείο το τι ισχύει από ιεραρχία prototypes ή από οτιδήποτε κώδικα έχει φορτωθεί ή οτιδήποτε άλλο δυναμικό χαρακτηριστικό, τότε μόνο θα μπορώ να βγάλω καλό κώδικα, αναγκαστικά πρέπει να κάνω just in time. Αλλά στην περίπτωση της C και της C++ που είναι επιλογή το αν θα κάνω just in time ή ahead of time, συνήθως κερδίζει το ahead of time. Δεν έχω κάτι να κερδίσω, δεν θα γίνει πιο γρήγορο το να υποφέρω και το κόστος του compilation κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Ωραία. Άρα, έτσι που σας τον περιέγραψα τον αλγόριθμο διαισθητικά, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μία διατεταγμένη λίστα από τα active intervals, από αριστερά προς τα δεξιά, έτσι που σας το είπα, για να μπορώ πολύ γρήγορα να βγάζω και όλα σε αυτά που λήγουν, που βρίσκω το δεξί τους μέρος, και ανανέωση της λίστας με βάση τη λογική που είπαμε. Οπότε ας το δούμε λίγο στο παράδειγμά μας. Το παράδειγμά μας, ας πούμε εδώ πέρα, ότι θέλω να το χρωματίσω ή να δεσμεύσω πιο σωστά, γιατί δεν είναι ακριβώς χρωματισμός γράφου. Δεν γράφω ποτέ ρητά το γράφο παρεμβολής εδώ. Αν ήταν να το γράψω, νομίζω καταλαβαίνετε. Το A παρεμβάλλεται με το B, παρεμβάλλεται με το C και τα τρία μεταξύ τους είναι μια κλίκα, παρεμβάλλονται όλα. Και μετά το D και το E μόνο με το C και μεταξύ τους. Άλλη μια κλίκα από εδώ. Από τρία η μία και από τρία η άλλη. Λοιπόν, πώς μπορώ να κάνω δέσμευση καταχωρητών με δύο καταχωρητές εδώ πέρα. Πηγαίνω από αριστερά προς τα δεξιά. Ξεκινάω με πρώτα ενεργό διάστημα μόνο το A. Μόνο η μεταβλητή A θέλει καταχωρητή σε αυτό το σημείο. Επόμενο βήμα, βάζω και τη μεταβλητή B. Πάλι με μια χαρά. Έχω δύο καταχωρητές. Εκεί που πρέπει να πάρω απόφαση είναι στη μεταβλητή C. Στη μεταβλητή C, όταν μου έρθει, δεν έχει λήξει η ζωή ούτε της A ούτε της B. Πρέπει να κάνω μια επιλογή ανάμεσα στις τρεις παραπάνω. Ποια από αυτές τις τρεις να κάνω spill? Η ευριστική του linear scan είναι πάρα πολύ απλή. Το linear scan γενικά, είπαμε, δίνει προτεραιότητα στην απλότητα, όχι στην τελειότητα του register allocation. Θα διαλέξω να θυσιάσω την C, παρόλο που είναι η τελευταία που μου ήρθε, η πιο πρόσφατη. Θα θυσιάσω την C, γιατί είναι αυτή που θα ζει για περισσότερο στο μέλλον, περισσότερο από την A ή την B. Οπότε κάνω spill τη C. Κρατάω λοιπόν σε καταχωρητές την A και την B. Βήμα 4, έχω καταχωρητές, γιατί μόλις μου έληξε και η A και η B, μέχρι να βρω το αριστερό τμήμα του διαστήματος ζωής της μεταβλητής D, έχει λήξει η A, έχει λήξει και η B, έχω ελεύθερους καταχωρητές, οπότε δίνω καταχωρητή για την D και αντίστοιχα δίνω καταχωρητή και για την E. Και μπόρεσα να χρησιμοποιήσω δύο καταχωρητές μόνο για τις πέντε αυτές τοπικές μεταβλητές με μόλις ένα spill. Αυτό το παράδειγμα είναι η όλη διέστηση του linear scan. Πάρα πολύ απλό κριτήριο κάθε φορά. Θεωρούμε που δεν είναι αλήθεια, αλλά θεωρούμε ότι τα διαστήματα, τα γραμμικά διαστήματα ζωής μεταβλητών
είναι αντιπροσωπευτικά στο πόσο πραγματικά θα λύσουν οι μεταβλητές, θα ζήσουν οι μεταβλητές και θυσιάζω αυτή που θα ζήσει περισσότερο. Το ότι εσύ έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής δεν μπορεί να σημαίνει ότι θα γίνει πιο πολλές φορές access. Μπορεί, αλλά κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει ότι θα γίνει access εδώ και define εδώ. Δεν σημαίνει ακριβώς. Αν ήταν στο μεταξύ να γίνει πολλές φορές access και μετά να αλλάξει τιμή, θα είχε σπάσει αυτό το διάστημα. Οπότε εδώ θεωρούμε ότι ορίζεται, εδώ σίγουρα προσπελάβνεται. Τώρα το τι γίνεται στο ενδιάμεσο δεν το ξέρουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, το linear scan δεν προσπαθεί να κάνει τις πιο σωστές επιλογές. Προσπαθεί να κάνει πολύ γρήγορα κάτι το οποίο είναι σχετικά καλό. Τα περισσότερα τα έχω βάλει σε καταχωρητές. Δεν γνωρίζω κάτι που να είναι η καλύτερη ευριστική. Δηλαδή, αυτό έτσι που το περιγράψαμε είναι κάτι το οποίο πραγματικά χρησιμοποιείται. Δεν είναι θεωρητικό, είναι κάτι το οποίο πραγματικά χρησιμοποιείται μέσα σε just-in-time compilers. Τώρα, αν κάποια μικρή του παραλλαγή δίνει κάτι καλύτερο, δεν το γνωρίζω. Η όλη ιδέα, λοιπόν, που θα πρέπει να μας μείνει, είναι ότι αυτό θα περιμέναμε ότι θα δώσει κάτι το οποίο σε κώδικα θα είναι κώδικας περίπου στο 90% της ταχύτητας, 10% πιο αργός από graph coloring. Δηλαδή, δεν θα χάσουμε πάρα πολύ επίδοση, αλλά έχει πολύ γρήγορο compilation time. Είναι πάρα πολύ απλός αλγόριθμος, οπότε όταν εμένα με καίει να μεταγλωτήσω τη συγκεκριμένη μέθοδο, τη συγκεκριμένη συνάρτηση πολύ γρήγορα, δεν θέλω να σπαταλήσω χρόνο στο register allocation, που κάνει πολλές επαναλήψεις. Θέλω να σπαταλήσω χρόνο στο κάτω-κάτω σε άλλα optimization. Το register allocation, αν μπορώ να πάρω το μεγαλύτερο ποσοστό του ωφέλους του με λίγη προσπάθεια, το κάνω. Και αυτό ακριβώς είναι το linear scan. Είναι μικρή προσπάθεια για register allocation και μεγάλο όφελος. Τι ήθελα να πω εδώ, ναι. Και όπως είπαμε, εδώ πέρα είναι όταν πραγματικά έχουμε πολλούς καταχωρητές, όπως το τέλειο περιβάλλον για linear scan, είναι just in time και σε οτιδήποτε risk. Λοιπόν, σε just in time compilers, κάτι που πρέπει να επισημάνω τώρα, είναι ότι η μεταγλώτηση συνήθως γίνεται σε επίπεδο μεθόδου. Δηλαδή, αποφασίζει ο just in time compiler και μεταγλωτίζει μία ολόκληρη μέθοδο. Βγάζει assembly, βγάζει κώδικα μηχανής για μία ολόκληρη μέθοδο. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Ο just-in-time compiler για Python, ο high-performance just-in-time compiler για Python, ας πούμε PyPy, είναι αυτό που λέγεται trace compiler. Δεν σέβεται τα όρια των μεθόδων, βγάζει ακολουθία συνηθισμένων εντολών και βελτιστοποιεί. Και μια εποχή, και ο just-in-time compiler για JavaScript που χρησιμοποιούσε το Firefox, ήταν και αυτός trace compiler. Πλέον, από όσο ξέρω, όλοι οι just-in-time compiler για JavaScript μέσα σε browsers και όλοι οι just-in-time compiler για Java και C# είναι method-level compilers. Δηλαδή, αποφασίζουν η τάδε μέθοδος έχει εκτελεστεί πολλές φορές, μάλλον θα αποδώσει να τη μεταγλωτήσω. Ας υποφέρω εγώ το κόστος να τη μεταγλωτήσω μια και καλή ολόκληρη τη μέθοδο. Οπότε, έτσι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε για το πότε γίνεται το just-in-time compilation. Και η μεταγλώτηση σε επίπεδο μεθόδου μας βολεύει πάρα πολύ. Με βάση ό,τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Δηλαδή, όλοι μας οι αλγόριθμοι, data flow, register allocation, global register allocation ή και linear scan με linearization των basic blocks. Όλη η λογική μας που έχουμε μάθει μέχρι τώρα, που ήρθε αρχικά από ahead of time compilers, από GCC, LLVM κλπ, μεταφέρεται σε method level just in time compilers. Οπότε, είμαστε καλά. Υπάρχει κάποια ερώτηση σε αυτά που καλύψαμε? Νομίζουμε ότι είναι κατανοητά. Κατανοητά. Με αυτό λοιπόν έχουμε τελειώσει και την ενότητα του Register Allocation, που όπως είπαμε είναι η βασική μας, η τελευταία δύσκολη σε κάποιο βαθμό ενότητα. Και εντάξει, μπορώ να μιλήσω ίσα-ίσα για να προετοιμάσω για αύριο, αν και αύριο θα το κάνουμε κυρίως, για το τελευταίο μας που έχουμε να κάνουμε, για το instruction selection, για την παραγωγή
τελικού κώδικα. Συγγνώμη. Αλλά μάλλον δεν έχει νόημα σε 4 λεπτά. Καλύτερα, αν έχουμε κάποια ερώτηση, να μιλήσουμε για αυτήν και να ξεκινήσουμε από την αρχή για instruction selection αύριο. Ευχαριστώ. Ωραία. Είμαστε καλά, λοιπόν. Αύριο θα είναι η τελευταία μας συνάντηση. Θα καλύψουμε το instruction selection. Δεν πιέζομαι από εκεί. Δηλαδή, ακόμα και σε 20 λεπτά μπορώ να σας πω αυτό που θέλω να θυμάστε. Έχει εγκυκλοπαιδικό εύρος το instruction selection, αλλά μόνο εγκυκλοπαιδικό. Instruction selection είναι τι εντολές assembly διαλέγω. Δηλαδή, αν θα διαλέξω μία εντολή που θα χρησιμοποιεί καταχωρητές, που θα χρησιμοποιεί μνήμη σε CISC. Αν θα διαλέξω μία πολύπλοκη εντολή πάλι σε CISC σε σχέση με κάποιες απλές. Οπότε το instruction selection είναι όταν έχω εκατοντάδες διαθέσιμες εντολές στο ISA μου, όπως ας πούμε ο X86, οι τωρινές υλοποιήσεις X86, ένας i7 τελευταίας γενιάς, αν δεν κάνω λάθος, έχει μια assembly με κοντά 1500, πάνω από 1200 πάντως, διαφορετικά opcodes. Έχει τεράστια πολυπλοκότητα το να διαλέξω εγώ τις τάδε εντολές ενδιάμεσης γλώσσας, πώς θα τις απεικονίσω στις εντολές assembly, ώστε να είναι οι πιο δυνατές που μπορώ. Αυτό είναι το instruction selection. Το instruction scheduling έχει να κάνει καθαρά με την αναδιάταξη εντολών, έτσι ώστε τα loads να ξεκινάνε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κατά κανόνα είναι για τα loads, μπορεί να υπάρξουν και άλλες, και άλλοι παράγοντες για scheduling, αλλά το 99% να λέμε instruction scheduling είναι ξεκινάω τις εντολές που μπορεί να πάνε στη μνήμη όσο πιο νωρίς γίνεται, ώστε να μπορέσω να πάρω το αποτέλεσμα και στο ενδιάμεσο εγώ να μπορέσω να κάνω και άλλες πράξεις. Οπότε το instruction selection είναι για το είδος των εντολών, το instruction scheduling είναι για τη διάταξη των εντολών, σειρά των εντολών. Και μπορώ πρώτα να διαλέξω το είδος των εντολών, να κάνω instruction selection και μετά να κοιτάξω αν μπορώ να κάνω scheduling, καλύτερη αναδιάταξη. Που μπορεί και το αντίστροφο. Μπορεί πρώτα να θέλω να αποφασίσω τη διάταξη γνωρίζοντας μόνο κάποια βασικά χαρακτηριστικά, αν π.χ. μια εντολή είναι load store, αν η εντολή χρησιμοποιεί κάποιο συγκεκριμένο functional κομμάτι του επεξεργαστή, απ' τι θέλει floating point praxis ή οτιδήποτε, και στη συνέχεια να κάνω το selection με δεδομένο το scheduling. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή τι γίνεται συνήθως στην πράξη, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι η επιλογή εντολών assembly, το άλλο είναι σε τι σειρά θα τις βγάλω τις εντολές, που όλες οι σειρές αυτές όμως θα πρέπει να είναι ισοδύναμες. Οι σειρές μεταξύ των οποίων επιλέγω θα πρέπει να δώσουν όλες το ίδιο αποτέλεσμα στον υπολογισμό. Κατανοητό? Ωραία. Instruction selection, λοιπόν, αύριο. Μαζέψτε επίσης και ό,τι ερωτήσεις έχετε. Σταματήστε με αύριο σε οποιοδήποτε σημείο να μιλήσουμε και για το γραπτό. Δηλαδή, θα το τελειώσουμε λογικά αυτό, αλλά μπορώ να σας δώσω και μια ιδέα για το γραπτό. Είπαμε, όλα, ό,τι έχουμε καλύψει όλο το εξάμηνο είναι μέσα στην ύλη και το καλύτερο που έχετε είναι οι διαφάνειες και τα βίντεο από τις διαλέξεις. Οπότε, καλό απόγευμα προς το παρόν και μιλάμε αύριο στις 3. Αύριο είναι το τελευταίο μάθημα, ναι. Άλλωστε, κλείσαμε και 13 εβδομάδες. Το κάναμε μέχρι πλήρη, εντελώς πλήρη αριθμό διαλέξεων. Αύριο κλείνουμε 13 εβδομάδες. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Και τα λέμε αύριο.